κάποια βασικά συμπεράσματα της πρόσφατης, σχετικά πρόσφατης, πριν δύο μήνες, δηλαδή, κινητοποίηση που είχαμε και κυρίως όμως τι προοπτική και τι συνέχεια θα δώσουμε και γιατί τα προβλήματα παραμένουν, αλλά και γιατί χρειάζεται και εμείς ως κίνημα, ως αγρότες, να απαντήσουμε οργανωμένα μέσα από τις γραμμές του κινήματος, μέσα από τη συγκρότησή του και την ασυγκρότησή του και το δυνάμωμά του, να δούμε και τι, σε ποιο προσανατολισμό, σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινούμαστε για να συσπηρώσουμε και τους άλλους συναδέλφους μας στον αγώνα που κάνουμε για την επιβίωσή μας, αλλά και για να είναι πιο αποτελεσματικοί οι υπάλληλοι μας. Μεγαλύτερες και πιο μαζικές κινητοποιήσεις, ανάδειξη των προβλημάτων και βεβαίως και λύσεις. Να αποσπάσουμε και κατακτήσεις από την κυβέρνηση και από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία το ποιος κυβερνάει κάθε φορά. Στις κινητοποιήσεις που έγιναν, που ήταν φέτος ιδιαίτερα μεγάλες και και πολλά προϊόντα και πολλές περιοχές και μερικές και για πρώτη φορά μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία των κινητοποιήσεων εξαιτίας των πολύ οξυμένων προβλημάτων, αλλά και των πλημμυρών που υπήρχαν εδώ στη Θεσσαλία και στην Βόρεια Φθιώτιδα, αλλά και γενικότερα της κατάστασης που έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής, με τις χαμηλές τιμές, με μια, πώς το λένε, δεν βλέπει προοπτική ο συνάδελφός μας, ούτε εμείς βλέπουμε δηλαδή μια προοπτική αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχει αγωνία και άγχος όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το μέλλον. Και αυτό έβγαλε σε μια σειρά από μεγάλες κινητοποιήσεις που πρέπει να πούμε ότι βάλαν στο στόχαστρο και σε όλη την Ευρώπη, βάλαν την κοινή αγροτική πολιτική, το οποίο είναι κάτι που θέλουμε να το συζητήσουμε και πρέπει να το συζητήσουμε γιατί είναι μπροστά μας, το αντιμετωπίζουμε, βλέπουμε ήδη τις αρνητικές συνέπειες που υπάρχουν και θα πρέπει ως κίνημα να αντιπαλέψουμε αυτές τις αρνητικές συνέπειες που φέρνει η ΚΑΠ, που φέρνει ΚΑΠ στο εισόδημά μας, αλλά και, και στα εμπόδια που βάζει, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, για την καλλιέργεια. Στο εμπόδιο που βάζει για την παραγωγή. Στο ρόλο που παίζει η κοινή αγροτική πολιτική ως ένα εργαλείο, το οποίο δεν έχει σκοπό να διαφυλάξει ή να βοηθήσει ή να συμβάλλει στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών όλων των λαών της Ευρώπης, αλλά κυρίως έχει να συμβάλλει στον ανταγωνισμό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα άλλα μεγαθύρια, του ποιος θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, που είναι η Αμερική, η Κίνα, οι χώρες της BRICS, όλες αυτές οι χώρες. Αυτό το ρόλο παίζει η κοινή αγροτική πολιτική και είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια ότι ήταν ένα εργαλείο που συγκέντρωνε, είχε και παραγωγή σε λιγότερα χέρια. Αυτό το βλέπουμε. Όπως βλέπουμε ότι έκανε και τη χώρα μας μια χώρα που εισάγει αγροτικά προϊόντα. Και το γεγονός ότι σε όλη την Ευρώπη βγήκαν απέναντι στην κοινή αγροτική πολιτική που έχουν και πολύ μεγαλύτερο μέσο όρο πλήρω από εμάς, δείχνει τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει αυτή η ΚΑΠ.